Όσοι αυτοί οι επιστήμονες, οι περισσότεροι από εμάς παιδίατροι σε αυτό το νοσοκομείο, ερχόμαστε σε επαφή με τους πάσχοντες από μεσογειακή ανεμία ήδη από τα πρώτα χρόνια της ειδικότητάς μας. Όταν καλούμαστε να εκπαιδευτούμε και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στο τμήμα της μεσογειακής ανεμίας. Το τμήμα αυτό είναι ένα ιδιαίτερο και ευαίσθητο από την κρίση του τμήμα, αφού περιλάμβει και φροντίζει ασθενείς τόσο στην παιδική τους ηλικία, όσο και στη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους. Η παρακολούθησή τους, η θεραπεία και η μετακίνηση των πασχόντων πραγματοποιούνται στο τμήμα αυτό, με αποτέλεσμα η συντηρητική πλειοψηφία των πασχόντων να είναι ενήλικες. Αλλά και για το ιατρικό προσωπικό να εξασφαλίζεται η εξατομικευμένη αντιμετώπιση τους και η συσσόρευση μιας πολύ μεγάλης πείρας και γνώσης. Η μονάδα μεσογειακής ανεμίας απαρτίζεται από δύο κλινικές, μία κρατική και μία πανεπιστημιακή. Στη μία κρατική, από τις 6 οργανικές θέσεις είναι καλυμμένες οι 4, μαζί με μια διευθύντρια που μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σε ένα χρόνο. Έχει προκηρυχθεί μια θέση γιατρού και είναι προς χρήση. Στο τμήμα αυτό έχουν στην ευθύνη τους πάνω από 350 πάσχοντες. Στην πανεπιστημιακή κλινική εργάζονται 2 επιμελητές και μια επικουρική γιατρός, ενώ ο διευθυντής που είναι επιστημονικά υπεύθυνος έχει ευθύνες και στο οικολογικό τμήμα. Υπάρχουν μέρες που πραγματοποιούνται στην κλινική 80 μετακίνησεις και οι ίδιοι γιατροί μας καταγγέλουν ότι δεν προλαβαίνουν πρακτικά να πάρουν σωστό ιστορικό από τους πάσχοντες, ούτε να γίνει ολοκληρωμένη κλινική εξέταση. Ενώ όταν αποτροπιάζει ένας ενήλικας ασθενής, αναγκαστικά νοσηλεύεται σε νοσοκομείο ενηλίκων και ένας παιδίατρος είναι ποιότητας στα τηλέφωνα σε επικοινωνία με τους γιατρούς, συχνότερα τους παθολόγους, προκειμένου να ενημερώσει για την πορεία της υγείας του. Μοιραία λοιπόν, κάτω από το βάρος των ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό και της πίεσης να μπορέσει να ολοκληρώσει ο συνάδελφος τη λήψη του ιστορικού, την κλινική εξέταση, την αξιολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων και των αναλώσιμων, καθώς και τη συνεννόηση με άλλα τμήματα, μειώνεται σημαντικά ο χρόνος που διαθέτει για τη σωστή και ολοκληρωμένη εξέταση του ασθενή και την αντιμετώπιση του. Τις ελλείψεις σε προσωπικό και την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πάσχοντες με μεσογειακή ανεμία έχουν επανειλημμένα εκθέσει τη διοίκηση του νοσοκομείου, ζητώντας την άμεση και πλήρη στελέχωση του τμήματος με μόνιμο προσωπικό και τη μονιμοποίηση των επικουρικών γιατρών. Ανταυτού, όπως έχει υποθεί και πριν, η διοίκηση του νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας αντιμετωπίζουν τις ελλείψεις αυτές με προσωρινές μετακινήσεις από άλλα τμήματα, με προσλήψεις επικουρικών ιατρών που έχουν ημερομηνία λήξης, διανύοντας έτσι την υποστελέχωση. Στο όνομα των δημοσιονομικών αντοχών έχουν οδηγήσει τα νοσοκομεία σε τραγικές συλλήψεις σε προσωπικό όλο το μυθικό τμήμα, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές των ασθενών και οδηγώντας το προσωπικό σε εξουθένωση, ακόμα και αναγκαστικές παραιτήσεις εξαιτίας της ευαισθητοποίησης. Από την άλλη, δεν έχουν κανέναν ενδιασμό να μοιράζουν απλόχερα δημόσιο χρήμα σε εργολάβους μέσα στα νοσοκομεία, σε υπέρεγα νοσήλια και αποζημιώσεις στην περίοδο του COVID στα μεγαθύρια της ιδιωτικής υγείας. Το κράτος έχει επιλέξει να είναι με τους λίγους, τους μεγαλοεπιχειρηματίες, αυτούς που βγάζουν κέρδος μέσα από την επιχειρηματική δράση στον χώρο της υγείας. Εμείς δεν πρόκειται να κάτσουμε στα πλούμενα τα χέρια ως υγειονομικοί. Δεν θα μείνουμε απαθείς μπροστά στην υποβάθμιση της υγείας των ασθενών μας και την απαξίωση της δουλειάς μας. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον αγώνα των πασχόντων από μεσογειακή ανεμία για τη διασφάλιση επαρκούς ποσότητας αίματος και την κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό. Γνωρίζουμε πως μέσα από την κοινή δράση και το συντερισμένο μαζικό αγώνα ασθενών και υγειονομικών μπορούμε να πιέσουμε το κράτος και τις διοικήσεις των νοσοκομείων να ικανοποιήσουν τα αιτήματά μας. Σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες τόσο από πλευράς επιστημονικού προσωπικού όσο και υλικοτεχνικού εξοπλισμού να μπορέσουν οι πάσχοντες να απολαύσουν σύγχρονες, δωρεάν και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, αλλά και εμείς οι υγειονομικοί να δουλεύουμε με ανθρώπινα ωράρια και με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Διεκδικούμε μαζί με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Το ίδιο το κράτος να αναλάβει να προβάλλει την αξία της εθελοντικής αποδοσίας μέσα από την προβολή της ανθρώπινης αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνεισφοράς. Όσον αφορά το νοσοκομείο μας, την επικαιροποίηση του οργανογράμματος του νοσοκομείου, προκειμένου οι οργανικές θέσεις να αντιστοιχούν στο ύψος των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Να στελεχωθούν πλήρως όλα τα τμήματα αιμοδοσίας και μεσογειακής ανεμίας με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων και βοηθητικό προσωπικό με βάση σύγχρονες ανάγκες. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συγχώροι συμβασιούχοι, να μην απολυθεί κανένας.
να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση του νοσοκομείου Πέτων Αγία Σοφία στο ύψος των αναγκών για την απρόσκοπτη και πλήρη λειτουργία όλων των ομάδων του.